Αφήσει έδωσε μια μεγάλη συναυλία για τα παιδιά της Κένυας και εμείς έχουμε τα αποκλειστικά πλάνα της συναυλίας αλλά και τις δηλώσεις της Άννας Βύση. Εμείς θέλουμε να καλωσορίσουμε τον κόσμο στη δική μας βραδιά που θα χαρίσουμε στα παιδιά της Κένυας. Έτσι, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να δείξει το κοινό της Κύπρου και εμείς που την φτιάχνουμε αυτή τη συναυλία ότι παντού τα παιδιά αυτά μπορούν να βρουν βοήθεια. Και αυτό που συνειδητοποίησα και αυτό με έκανε να πάω και στην Κένυα μαζί με τη Μαρίνα είναι πόσο καλή δουλειά γίνεται από το Sophia Foundation. Είναι συγκινητικό και το επιβεβαιώνω 200% ότι γίνεται πραγματικά καλή δουλειά και με προσωπικό ενδιαφέρον. Αυτή η κοπέλα ζει στην Αφρική το μισό της χρόνου. Και με έχει κάνει και εμένα. Δηλαδή, περάσαμε κάποιες μέρες εκεί παρέα και θα ξαναπάω παρέα της. Νομίζω τον Ιούνιο ξαναπάς. Εγώ θα είμαι μαζί σου στο επόμενο του χειμώνα. Ωραία, τον Νοέμβριο. Με το χτίσιμο του ορφανοτροφείου όταν τελειώσει. Ελπίζω να όλοι θα έχουμε μια συναυλία πλέον που θα δώσεις εκεί. Για να σε ακούσουν και τα παιδιά. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Το άνοιγμα του ορφανοτροφείου, έτσι. Που είναι και ο κύριος σκοπός για τον οποίο γίνεται η βραδιά. Σκέφτομαι τώρα να το πω, να μην το πω, μην σας κουράζω με τις αφιερώσεις, αλλά τόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι και τόσο πολύ το έχω συνδέσει με το παιδί μου, τη Σοφούλα, που είναι... Το έχω γράψει τατού εδώ στην πλάτη. Εδώ ψηλά. Συγγνώμη για αυτούς που δεν συμφωνούν για τα τατού. Αλλά είμαι μοντέρνα μαμά. Το μαθημόνι του κακού. Λοιπόν, λέει πίσω εκεί, σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο από τα χείλη σου. Που αυτό για μένα σαν μαμά σήμερα ότι αντιμετώπισε τον πόνο μόνη σου, όχι γιατί δεν με νοιάζει, απλά γιατί πρέπει να μάθεις τη ζωή μόνη σου. Έτσι το αισθανόμουν και έτσι μεγάλωσα το παιδί μου. Θες μείνουμε εκεί όλες τις ώρες που θα ήθελα να είμαι. Καθότι εργαζόμενοι. Μας πήρε ο πόνος, ξεχαστήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ.